Πέστε μου λίγο, η Εγώ εμπειρία σας η δικιά ευχαριστώ. σας. Τι λέει η εμπειρία. Ασχολείστε καθημερινά με τα κτίρια στην Κύπρο. Η περίπτωση, Ναι. το ενδεχόμενο ομιγέννητο ενός τέτοιου σεισμού στην Κύπρο, θα υπάρξει ανθεκτικότητα των κτιρίων ή θα καταρρεύσουν σαν χάρτινη πύργη όπως αυτό που βλέπουμε στην Τουρκία. Ναι, η κατάρρευση και οι συνέπειες από ένα σεισμό οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Σίγουρα είναι συνδυασμός της έντασης του σεισμού, αλλά βέβαια και του τρόπου κατασκευής των κτιρίων, δηλαδή του σχεδιασμού, εάν κατασκευάστηκε σωστά και εάν τα υλικά ήταν κατάλληλα. Τώρα, τα δεδομένα στην Κύπρο είναι ότι το 1994 εφαρμόστηκε ο Κυπριακός Αντισεισμικός Κανονισμός. Επίσης, το 1998 εφαρμόστηκε υποχρεωτική επίβλεψη. Δηλαδή, υποχρεωτικά πρέπει να διορίζεται επιβλέποντας μηχανικός για να διασφαλίσετε ότι εφαρμόζεται η μελέτη που ετοιμάστηκε. Ναι. Και το 2012 αναβαθμίστηκε ο αντισεισμικός σχεδιασμός με την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 για αντισεισμικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Και τι μας λένε? Μας λένε ότι τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1994 και μετά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχουν αντισεισμική συμπεριφορά. Και έχουν κατασκευαστεί από το 1998 και μετά με επίβλεψη. Άρα έχουν κατασκευαστεί, έχει διασφαλιστεί ότι έχουν κατασκευαστεί σωστά. Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κτίρια πριν που το έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν το 1994. Και ανάμεσα αυτά είναι σχολεία, είναι νοσοκομεία κτλ. Μάλιστα. Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά τα σχολεία, είχε γίνει μία προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας και είχαν αναβαθμιστεί αντισεισμικά όλα τα σχολεία, εξ όσο γνωρίζω. Οπότε εκείνο που εμείς σαν Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών καλούμε την πολιτεία είναι να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση του υποχρεωτικού ελέγχου της στατικής επάρκειας των κτηρίων και της αντισεισμικής αναβάθμισης, ειδικά των παλιών οικοδομών και βέβαια δίνοντας προτεραιότητα στις οικοδομές δημόσιας χρήσης. Εκεί είναι το πρόβλημα μας, δηλαδή στις παλιές οικοδομές και εκεί πρέπει να γίνει ο έλεγχος, πρέπει να καταγραφεί η κατάσταση των οικοδομών αυτών και να αποφασιστεί κατά πόσον χρήζουν αναβάθμιση ή θα πρέπει να αντικατασταθούν. Και η πολιτεία έχει ρόλο. Έχει ρόλο γιατί δεν πρέπει να το αφήσουμε αυτό στον κάθε ιδιοκτήτη, που βέβαια ο κάθε ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να ελέξει το δικό του κτίριο, να αναθέσει σε έναν αρμόδιο πολιτικό μηχανικό να γίνει αυτός ο έλεγχος. Καταρχήν ένας οπτικός έλεγχος και στη συνέχεια ανάλογα με τα αποτελέσματα πιο εντελεχής έλεγχος και να προχωρήσει στην εφαρμογή οποιοδήποτε μέτρο να απαιτούνται. Μάλιστα. Αλλά βέβαια και η πολιτεία έχει ρόλο να διασφαλίσει ότι αυτοί οι ελέγχοι θα γίνουν. Άρα να είναι υποχρεωτική και επίσης να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει και η δυνατότητα να διατεθούν ευρωπαϊκά κονδύλια έτσι ώστε να επιχορηγηθούν αυτές οι αναβαθμίσεις και για παράδειγμα αυτές οι αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να επιχορηγηθούν παράλληλα ή ταυτόχρονα με την ενεργειακή αναβάθμιση που πλέον είναι κάτι που γίνεται υποχρεωτικά. Να ρωτήσω κάτι. Όταν φτιάχνουμε ένα κτίριο, μιλάω τώρα γιατί τώρα, την εποχή τώρα, φτιάχνουμε ένα κτίριο με προδιαγραφές αντισεισμικές. Μπορούμε να υπολογίσουμε σε ποιο μέγεθος Ρίχτερ μπορεί να αντέξει? Πώς γίνονται οι μετρήσεις αυτές? Γιατί άλλο είναι αντισεισμικό κτίριο που αντέχει ένα σεισμό 4, 5, 6 και άλλος ένα σεισμός της κλίμακας του 8 ή του 7,8. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτόν η νομοθεσία τι λαμβάνει υπόψη της? Λαμβάνει υπόψη της ιστορικά δεδομένα και απαιτεί σχεδιασμούς για σεισμούς που αναμένεται σε μια περιοχή να συμβούν με βάση τα ιστορικά δεδομένα του παρελθόντος, τους σεισμούς δηλαδή που έγιναν στο παρελθόν. Αυτά όλα τα δεδομένα αναλύονται από σεισμολόγους, από διοικούς επιστήμονες σεισμολόγους. Μάλιστα.
και αποφασίζεται πώς θα γίνει ο σχεδιασμός, δηλαδή τι απαιτήσεις επιβάλλονται από την νομοθεσία για το σχεδιασμό. Τώρα, για παράδειγμα, με το σεισμό που έγινε στην Τουρκία, παρόλο που είναι, δεν αφορά αυτό που έγινε την κατάσταση στην Κύπρο, δηλαδή δεν επηρεάζει, είναι διαφορετικό εκεί ο χώρος που έγινε ο σεισμός, εκεί η τεκτονική πλάκα που έχει μετακινηθεί όπως έχουμε ενημερωθεί. Μάλιστα. Δεν επηρεάζει την Κύπρο. Μάλιστα. Όμως, οπωσδήποτε οι ειδικοί σεισμολόγοι θα αναλύσουν αυτά τα δεδομένα για να δουν εάν η νομοθεσία χρήζει αναβάθμισης. Και υπάρχει συνεργασία στο θέμα αυτών και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Δηλαδή, η Κύπρος συνεργάζεται σε αυτά τα θέματα πολύ στενά οπωσδήποτε με την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και συνεργασία με την Τουρκία, γιατί είμαστε στην ίδια περιοχή και οπωσδήποτε μας αφορά τι συμβαίνει στις γειτονικές χώρες. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει συνεργασία, θα αξιολογηθούν αυτά τα αποτελέσματα και θα αποφασιστεί αν πρέπει να αναβαθμιστεί κάτι στην νομοθεσία ή να αλλάξει κάτι στην νομοθεσία. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ένα κτίριο πάντοτε σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με συντελεστές ασφαλείας. Δηλαδή, από αυτόν που αναμένεται ότι πρέπει να αντέξει ένα φορτίο που πρέπει να αντέξει ένα κτίριο, σχεδιάζεται για διπλάσιο και περισσότερο φορτίο. Άρα υπάρχουν αυτοί οι συντελεστές ασφαλείας ακριβώς για να καλύψουν τυχόν αστοχίες. Να, αλλά επειδή είμαστε σε μια περιοχή, σε ένα τόξο σεισμογενές που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, γι' αυτό ρωτάω αν ένας σεισμός κλίμακας 7,7 Ρίχτερ ή 7,8 θα προκαλέσει ζημιές ή θα αντέξουν τα κτίρια μας ένα τέτοιο μέγεθο σεισμού. Γι' αυτό ρώτησα. Ναι, βέβαια. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει με ακρίβεια, γιατί εξαρτάται και πού θα είναι. Και το είδος του σεισμού. Και το είδος. Το είδος του σεισμού, δηλαδή αν θα είναι επιφανειακός, αν δεν θα είναι επιφανειακός, για παράδειγμα, εάν θα είναι στη θάλασσα το κέντρο του σεισμού, επηρεάζει διαφορετικά. Εάν το επίκεντρο του σεισμού είναι κάτω ακριβώς από μια κατοικημένη περιοχή, είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα. Εάν το επίκεντρο είναι σε απόσταση από κατοικημένες περιοχές και είναι στη θάλασσα, οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Εκείνο όμως που χρειάζεται να κάνουμε είναι με βάση όλα αυτά που έχουμε δεδομένα να εφαρμόσουμε προληπτικά να ενισχύσουμε τα κτίρια μας. Γι' αυτό και ο Συλλόγος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Πλητήριο Κύπρου έκαναν προσπάθειες τα τελευταία, μπορώ να σας πω, 10 χρόνια γίνονται αυτές οι προσπάθειες και τώρα έχουμε επιτέλους στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που αφορά την τακτική επιθεώρηση των κτηρίων, το οποίο ευελπιστούμε ότι μετά τις εκλογές θα προχωρήσει η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Και επίσης έχουμε προχωρήσει και σε συνεργασία πάλι με το επιμελητήριο, έχουν ετοιμαστεί και ειδικά έντυπα για τους ελέγχους αυτούς που ουσιαστικά διευκολύνουν και καθοδηγούν πώς πρέπει να γίνονται αυτοί οι ελέγχοι, τι πρέπει να ελέγχεται, με ποια σειρά. Και τι πρέπει να αξιολογείται. Αλλά είναι σημαντικό να αναθέτονται αυτοί οι ελέγχοι σε αρμόδιους επιστήμονες, σε αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσουλόφτα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα.